Γεια χαρά σε όλους, όνομα είναι Δημήτρης και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μάθημα για το Magento. Θα μάθουμε να δημιουργούμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με το Magento σε αυτή την βιντεοσειρά. Σε αυτό το μάθημα θα κάνουμε κατάσταση της ελληνικής γλώσσας μέσα στο Magento που κάναμε κατάσταση το προηγούμενο μάθημα. Λοιπόν, θα βρείτε το link ακριβώς από κάτω στην περίληψη αυτού του βίντεο για να κατεβάσετε την ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να την κατεβάσετε σε zip όπως βλέπετε εδώ πέρα, καλύτερα. Την κατεβάζετε λοιπόν εδώ πέρα σε zip, πατάτε κλικ εδώ και αμέσως μετά θα μπείτε μέσα στο σερβερ σας, όπως έχετε δει στα προηγούμενα μαθήματα, και θα μπείτε εδώ πέρα. Αυτή εδώ πέρα είναι η σελίδα μου, μπαίνετε και στη δικιά σας σελίδα. Πατάμε εδώ πέρα που λέει διαχείριση αρχείων και θα μπούμε συγκεκριμένα σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία App, στο φάκελο App για αρχή. Πάμε λοιπόν στο φάκελο App. Πολύ ωραία. Αμέσως μετά θα χρειαστούμε αυτό εδώ πέρα το φάκελο που λέγεται AI18. Το παίρνουμε αντιγραφή το όνομα αυτού του φακελού, επειδή όπως βλέπουμε εδώ μέσα δεν υπάρχει και θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε. Πατάμε εδώ πέρα που λέει νέα, δημιουργία καταλόγου, πατάμε εδώ μέσα επικόλυση και OK. Δημιουργήθηκε λοιπόν, μπαίνουμε μέσα σε αυτό. Τώρα θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε το φάκελο τον επόμενο, Mega Plaza. Νέα δημιουργία καταλόγου και πάλι πατάμε επικόλυση και OK. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε κατάσταση την ελληνική μας γλώσσα. Και τέλος δημιουργούμε ένα φάκελο ο οποίος θα λέγεται LGR. Αλλά δεν θα το δημιουργήσουμε αυτό το φάκελο. Πρώτα θα πάμε να κάνουμε upload, θα ανεβάσουμε εδώ πέρα το αρχείο που κατεβάσαμε προηγουμένως. Πατάμε λοιπόν αποστολή εδώ πέρα που λέει. Βρίσκουμε το αρχείο μας. Αυτό εδώ είναι το δικό μου λοιπόν. Το αρχείο με την ελληνική γλώσσα του Magento, το πατάω να ανέβει, περιμένουμε λιγάκι, βλέπουμε, ολοκληρώθηκε, τώρα επιλέγουμε πάνω σε αυτό, το πατάμε εδώ πέρα το tick και πατάμε εδώ που λέει εξαγωγή αρχείων, πατάμε OK, πολύ καλά και τώρα μπορούμε να διαγράψουμε το zip αρχείο που ανεβάσαμε γιατί έχει γίνει σε φάκελο πλέον, οπότε το επιλέγουμε το zip και πατάμε εδώ που λέει κατάργηση και ναι, για να φύγει από το σερβερ μας, να μην πιάνει τζαμπαχώρο. Οπότε τώρα έχουμε αυτό εδώ πέρα το αρχείο, θα πρέπει να το κάνουμε μετανομασία, οπότε θα πατήσουμε εδώ και μετανομασία. Το όνομα που θα βάλουμε, θα το βρούμε εδώ, είναι L-GR, χωρίς την κάθετο, έτσι μόνο αυτό, αντιγραφή. Πάμε εδώ, διαγράφουμε ό,τι έχει εδώ μέσα και γράφουμε L-GR. Πολύ καλά. Τώρα το επόμενο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο Magento μας, στον πίνακα διαχείρισης του Magento μας. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μπούμε στο όνομα της ιστοσελίδας μας, κάθετος, και αυτό που έχουμε βάλει για να μπαίνουμε στο Administrator, στο Admin, εγώ έχω Admin Dimi. Πληκτρολογούμε λοιπόν το όνομα χρήστη και το κωδικό που έχουμε. Το είχαμε δημιουργήσει στο προηγούμενο μάθημα. Κάνουμε σύνδεση. Και πάμε τώρα εδώ πέρα που λέει Δημήτρης ή το όνομά σας εδώ πέρα, οτιδήποτε έχετε βάλει. Πατάμε Account Settings. Από εδώ πέρα λοιπόν θα ψάξουμε να βρούμε την ελληνική γλώσσα, αν υπάρχει. Ελληνικά, να το βλέπουμε. Το έχει στα ελληνικά. Πολύ ωραία. Safe Account. Χρειάζεται να ξαναβάλουμε το κωδικό μας. Λοιπόν, το θα το βάλω εδώ. Save account. Ωραία, βλέπουμε ότι έχει αποθηκευτεί. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε αποσύνδεση και ξανά σύνδεση για να δούμε την ελληνική γλώσσα στη σελίδα μας. Πάμε λοιπόν αποσύνδεση. Σύνδεση. Βλέπουμε ότι έχει εμφανιστεί εδώ πέρα σε κάποια μέρη, όπως εδώ πάνω, η ελληνική γλώσσα. Ίσως θα χρειαστεί να πατήσουμε σε κάποιο σύνδεσμο από εδώ πάνω για να δούμε λιγάκι και να αλλάξει η ελληνική γλώσσα κατευθείαν. Βλέπουμε όταν πάω στο dashboard εδώ πέρα στο κεντρικό δεν φαίνεται η ελληνική γλώσσα, αλλά οπουδήποτε αλλού πατήσουμε, ας πούμε εδώ πέρα που λέει κατάλογος και product, επιλέγω.
θα δούμε ότι εδώ η ελληνική γλώσσα θα εμφανιστεί κανονικά παντού. Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει? Γιατί πολύ απλά δεν έχει γίνει πλήρης μετάφραση του Magento ακόμα σε αυτή την έκδοση. Πολύ απλά. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα όλα είναι στα ελληνικά εδώ πέρα. Δεν μας ενοχλεί το ότι όταν πατάμε στο πίνακα ελέγχου δεν μας το βγάζει στα ελληνικά, γιατί από όλες τις άλλες πλευρές είναι στα ελληνικά. Οπότε, πάμε να δούμε και την ιστοσελίδα μας. Θα σβήσω λοιπόν αυτό εδώ πέρα το σύνδεσμο από πίσω και θα μπω απλώς στην κεντρική σελίδα να δούμε εδώ πέρα τι παίζεται. Βλέπουμε και εδώ πολύ απλά είναι όλα στα ελληνικά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να σας δείξω σε αυτό το μάθημα. Να σας δείξω πώς κάνουμε εγκατάσταση της ελληνικής γλώσσας στο Magento. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα για να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε κατηγορίες και προϊόντα.